Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Τζόρμαν εδώ και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω τη νέα σειρά που θα προσπαθήσω να φέρω εις πέρας στο κανάλι μου. Πριν να πούμε τι θα περιέχει αυτή η σειρά και ποιο θα είναι το όνομά της, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτη τα νέα αυτού του καναλιού, κάντε ένα follow στο Instagram και στο Facebook. Link θα έχω κάτω στην περιγραφή. Όλα ξεκίνησαν τα Χριστούγεννα του 2012, όταν οι γονείς μου με ρώτησαν τι δώρο θέλω κάτω από το δέντρο. Αυτό το δώρο το βρήκα πρόσφατα μέσα στο σπίτι. Καραντίνα, όπως ξέρετε, δεν ήξερα τι να κάνω. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί και το βρήκα. Πάμε να σας δείξω τι. Το δώρο, παιδιά, ήταν αυτό. Ένα βενζινοκίνητο τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι. Όπως καταλαβαίνετε, η νέα σειρά θα έχει σχέση με τηλεκατευθυνόμενα. Πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτό είναι το LRP SA Treble PX Nitro Bike. Όπως βλέπετε, από τον καιρό που έχει να χρησιμοποιηθεί, ακόμα έχει χώματα μέσα, λάδια πεταμένα πάνω, τα λάστιχα. Μόνο τα λάστιχα είναι σε καλή κατάσταση, από ό,τι βλέπω λείπει και ένας άξονας εδώ μπροστινός που δίνει την κίνηση. 4x4, εδώ είναι το, πώς το λένε, το εδώ είναι το ρεζερβουάρ, καρπιλατέρ, τα διαφορικά, αντένα, ο κινητήρας και εξάτμιση. Πιο αναλυτικό βίντεο θα κάνουμε στο μέλλον, παιδιά. Τώρα εγώ έχω την απορία αν αυτό το πράγμα ξεκινάει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι. Πάμε να βάλουμε λίγη βενζίνη, να δούμε αν θα ξεκινήσει. Πάμε να βάλουμε λίγο εδώ. Άνοιξε εσύ. Άνοιξε και εσύ. Βάλαμε το καύσιμο. Πάμε να φέρουμε το τηλεχειριστήριο. Πάμε τώρα να συνδέσουμε την μπαταρία. Λοιπόν, εσύ έρχεσαι εδώ. Ανάβεις και αυτό. Πρώτα ανάβουμε το τηλεχειριστήριο. Εγώ έκανα τώρα πλαγία, παιδιά. Τα φρένα μας δεν λειτουργούν σωστά επειδή είναι βγαρμένα από εδώ. Καρπίλα δεν είναι στη μέση. Θα το χαμηλώσουμε λίγο. Για να δοκιμάσουμε τώρα. Και η ώρα της αλήθειας. Two hours later. Τίποτα. Παιδιά, μετά από αρκετή ώρα προσπάθειας, κοιτάξτε και τα χέρια μου, το αυτοκινητάκι μας δεν παίρνει μπρος, λογικό μετά από τόσο καιρό που έχει να ξεκινήσει. Λογικά είναι το μπουζί ή η μπαταρία από την μπουζόπιπα.
Δεν ξέρω τι φταίει. Θα δούμε. Και αν πάνε όλα καλά, θα σας δείξω όλα στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.